Άρα τώρα είσαι βετεράνος στο My Style Rocks. Ναι. Έχουν περάσει πολλές εβδομάδες. Έχουν ακόμα περάσει, εδώ, παρόλα όσα έχουν συμβεί. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι μπαίνεις, από ό,τι βλέπω, πολύ δυναμικά. Πολύ δυναμικά, Για αυτή την αρχή της εβδομάδας. Μακάρι, τι να πω κι εγώ. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εμένα έρχεται να με πάρει ο αγαπημένος μου. Ναι. Με το ιδιωτικό jet. Και θα πάμε... Πέφτω κάτω. Έλα, πάμε. Και θα πάμε στη Νότια Γαλλία. Λοιπόν, πάμε να βαθμολογήσετε. Εμιλία, για τι γίνεται? Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Καλησπέρα, έχεις βάλει ένα. Ναι, έχω βάλει ένα. Δεν μ' αρέσει αυτό το look. Για ένα κοριτσάκι 19 χρονών, δεν ξέρω για ποιο λόγο έβαλε την κουρτίνα της γιαγιάς μου. Και για Νότια Γαλλία, τι εποχή πας? Τώρα. Τώρα, mm-hmm. Ναι. Όχι, δεν θεωρώ ότι είσαι σωστή ούτε όμορφη σήμερα. Το σκεφτάσουν πολύ αυτό με την κουρτίνα της γιαγιάς σου, έτσι? Α, όχι, δεν χρειάζεται να τα σκέφτομαι τόσο πολύ εγώ. Εγώ το αντίθετο νομίζω. Εντάξει. 2,4 είναι η βαθμολογία σου, ο μέσος όρος αυτής δηλαδή, ναι, από τα κορίτσια. Όπα, κορδώνεται, κάνει, δείχνει. Έτοιμη για τους κριτές η Χριστιανά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Για εμείς, Ηλιάνα. Είναι φθινόπωρο, οπότε πάτε. Τωρινή εποχή. Α, τωρινή εποχή. Ναι. Καλά, ανοιξιάτικα, τι τα έβαλες αυτά τα μοντά χρώματα? Γιατί όχι? Γιατί είναι άνοιξη, δεν υπάρχουν στην παλέτα της άνοιξης, είναι του φθινοπόρου. Ναι, αλλά... Ναι. Ωραία, κάτι έχει φούστα, μία τέλεια βλέπουμε. Τι έχει φούστα? Πιάστηκε στη σκάλα. Να, του Λία Τζετ. Μπροστά, τη βλέπεις, μπροστά. Κάτω από τη τσάντα. Κάτω από τα κρόσια. Η φούστα σου είναι λίγο χαλασμένη. Κάηκα πριν και έλεγα από πού κάηκα. Με τι κάηκες? Με τι κάηκες? Κάποια πρίζα πίσω. Κάποιο μπρίζα. Καλώδιο. Ναι! Α, έτυχε μπρίζα, παιδί μου, δεν θέσουν εδώ μπροστά μα με τα καλώδια που έχουμε εμεί. Κάποιο καλώδιο, εδώ. Αλήθεια σα λέω. Έσκυψα πίσω και κάηκα. Και δεν ήξερα. Για που να κάηκα. Καταλάβω, ήρθε εδώ μπροστά καμένη. Κάηκα πίσω. Ναι. Κρέμε τη ετικέτα το γάντι σου και θα έρθω εκεί να την κόψω. Μπράβο. Λοιπόν. Νομίζω ότι σαν χρώματα και σαν ιδέα, ένα look σαν αυτό είναι πολύ ωραίο. Για σένα θεωρώ ότι είναι παράτηρο, θα προτιμούσα να το δω πιο απλό, πιο casual, να μην έχεις ας πούμε αυτά τα γάντια, να έχεις ένα ωραίο τζιμ παντελόνι, να έχεις πιο χαλαρά παπούτσια, μια τσάντα που δεν είναι λεόπαρ, αλλά είναι σε παρόμοια χρώματα. Νομίζω ότι αυτά σε μεγαλώνουν πάρα πολύ και δεν είναι εσύ, ρε παιδί μου. Ναι. Θα το έφερνα πιο casual, θα το ναι, έφερνα πιο κοντά σε σένα. Κοντά, μου λέτε... Εγώ τι σου έχω πει? Μου λέτε ότι εντάξει, είδατε τα πόδια μου, πώς ακόμα να τα δείξω? Πιστεύω, επειδή εμείς δεν καταλήξαμε, δεν έχουμε εννοήσει μία την άλλη, θα σου βάλω το βαθμό και είμαι σίγουρη ότι στη συνέχεια θα καταλάβεις ακριβώς. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια. Ωραία. Ευχαριστώ. Πάμε στο Δημήτρη. Η τσάντα αυτή είναι διημέρου, όντως. Σαν υφή όμως, η τσάντα δείχνει λίγο. Δεν δείχνει και πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν πολύ πιο ωραίες και σε άλλα χρώματα να πάρεις. Το look σου αυτό λοιπόν θα μπορούσε να το κάνεις ένα μπόχο σίκι, να δούμε στα συγκεκριμένα να σου πω, να το φέρεις πιο κοντά σε σένα, ναι, και να μην δείχνεις μεγαλίστικη και τα μαλλιά που είναι πολύ μαύρα, να ξέρεις. Θα προτιμούσαν λίγο ένα τόνο λίγο πιο, λιγότερο, να δείχνει πιο φυσικά. Θα μπορούσε να βάλεις ένα loose jean oversize ξεβαμένο από κάτω με κάποια άλλη μπότα, ώστε αυτό να γίνει λίγο μπόχωση και με ένα ωραίο πανοφόρι να πας εκεί που θες και όπου θες να μπορείς να πας. Ναι. Γιατί τώρα αυτό δεν μπορείς να πας εκεί, δεν είναι εποχή να πας εκεί. Δείχνει άλλο όπως είναι, δείχνει ξένο και δεν είναι και ανοιξιάτικο. Ωραία προσπάθεια με τις ατέλειες. Θέλω να άρχισε να είσαι κορίτσι εδώ, Ελλάδα, και σε πράγματα που έχεις βιώσει και να μπορεί να ταυτιστεί μια γυναίκα ή ένα κορίτσι με σένα. Και όχι πράγματα που θα ήθελες να κάνεις ή που ονειρεύεσαι να κάνεις, αλλά δεν τα ξέρεις. Εντάξει. Άλλη φορά, Χαλκιδική. Στέλιο μου! Έχεις μείνει, Χριστιανό μου, πάρα πολλές εβδομάδες στο παιχνίδι, ναι, που σε έχουμε κρατήσει, σου έχουμε θέση. Αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, ναι, έχουμε δύο κορίτσια, Σιλία. Άρα θα φύγει μια κοπέλα από τις 7.
Ναι, το γνωρίζω. Και από τις 7, οι 3 θα είναι προτινόμενες. Ναι. Που αυτό σημαίνει ότι οι μισές από εσάς αυτή την εβδομάδα θα είστε προτινόμενες προς ναι. αποχώρηση. Και να σου πω κάτι, η εικόνα που βλέπω μπροστά μου δεν είναι ενός κοριτσιού μετά από 50 επεισόδια. Ξέρεις ότι έχουμε βρεθεί εδώ 40. Είναι το επεισόδιο 49 αυτό. Ναι, θα με βλέπατε στην πρώτη. Θα σου πω πως είσαι έτσι. Είσαι όπως κάτι τηλεθεάτριες φίλες μας που παρακολουθούν το πρόγραμμα ναι. και μας τρολάρουν στα social media. Που φοράνε από πάνω τους ό,τι βρούνε, φοράνε πάνω τους ό,τι βρούνε και λένε: εγώ πάω στο τάδε. Και λένε έναν προορισμό ανυπόστατο. Δεν έχεις πάει ποτέ στη Νότιο Γαλλία. Δεν έχεις μπει ναι. σε VRJ. Δεν είναι ένα κόνσεπτ που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη δική σου ηλικία και το δικό σου lifestyle. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορώ να σου διορθώσω γιατί πραγματικά είναι όλα λάθος. Όταν έρχεστε στο Master Rock εδώ πέρα τα κορίτσια όλες σας για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα, δεν είναι εδώ πέρα για να άρχισε να λέτε που δεν έχω πάει ποτέ ζωή μου ούτε πρόκειται να πάω. Γαλλική Πολυνησία. Λοιπόν, yes. αύριο θα πάω Γαλλική Πολυνησία. Δεν είναι αυτό. Πρέπει κάθε μέρα να λέω ότι πάω για καφέ και. Όχι, αλλά βιωματικά υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μέρη να πας εδώ στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να καταλάβεις, δεν το λέω. Ναι, καταλαβαίνω. Μα, να σου πω και κάτι, Δημήτρη, θα μπορούσε να πάει και στη Γαλλική Ριβιέρα, μα ήθελε. Αλλά να σου πω κάτι, πώς θα πήγαινε η Χριστιανά στη Γαλλική Ριβιέρα, θα είχε ψάξει να δει ποιο ξενοδοχείο αρμόζει στη δική της οικονομική κατάσταση. Τι μπορεί να φορέσει για να ταξιδέψει, να πάει στο αεροδρόμιο, όπως πει όλος ο κόσμος. Χριστιανά μου, θέλω να συγκεντρωθείς. Ναι. Ένα για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Χριστιανά μου, η τελική βαθμολογία είναι 6,4 για σήμερα. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.